σπάσαν τη γη, εξήλθεν ο φόγκος σου, δεξαμένη των λόγων σου. Διού Θεοπρεπώς εδογμάτισας, την φύση των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας. Βασίλειον ιερατεύμα, Πάτερος Ιεμ, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωτήνεν τα ψυχά σημών. Ευλογημένη και χαρούμενη να είναι η καινούργια χρονιά, όλα τα καλά ο Θεός. Είμαστε πολύ πλούσιοι, έχουμε εδώ τον Υπουργό, τον Περιφερειάρχη, την καινούργια Έπαρχο, τον εκπρόσωπο του Δημάρχου, έχουμε εδώ την Πρόεδρο της Περιφέρειας. Εγώ ευλόγησα την Βασιλόπιτα. Ποιος θα την κόψει, κυρία Πρόεδρε? Υπουργός. Κύριε Υπουργέ. Μαζί. Να δούμε τι γίνεται. Μαζί. Μαζί και εσύ και Περιφερειάρχης. Μαζί και εδώ είμαστε όλοι. Αφού είσαστε εδώ. Αν εσύ θα χάραξε και θα την κάνω. Το μοίρασε. Δεν σε κάνω. Έλα τώρα, κυρία μου, να πάμε μέχρι κάτω. Κάποιος πονάει. Μακριά. Κυριότατε, κύριε Υπουργέ Ναυτιλίας, κύριε Περιφερειάρχη, σεβαστές αρχές του τόπου μας, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω στην εκδήλωση για την κοπή της πίτας και εύχομαι καλή χρονιά σε όλους με υγεία. Τα δύο προηγούμενα χρόνια της θητείας μας, στην τοπική δεν μπορέσαμε να βρεθούμε για να κόψουμε πίτα, γιατί την πρώτη χρονιά μας το απογόρευε ο κορονοϊός και πέρυσι την ακυρώσαμε, αν και είχαμε οργανώσει η εκδήλωση, λόγω του θανάτου του βουλευτή Δωδεκανήσου του κυρίου Σαντορινιού. Γι' αυτό σήμερα είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ και κόβουμε την πίτα, μιας και φέτος συμπληρώνονται τα 50 χρόνια τον Οκτώβριο από την ίδρυση του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας από τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή. Η Νέα Δημοκρατία... κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής της αντιμετώπισε πρωτόγνωρες κρίσεις. Η κυβέρνηση όμως του Κυριάκου Μητσοτάκη έκανε την καλύτερη δυνατή διαχείριση και η κοινωνία βγήκε όρθια και σήμερα μπορούμε να ατενίζουμε με περισσότερη αισιοδοξία το μέλλον. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιά, γιατί όλες και όλοι μαζί, ενωμένοι, μαζί με τους υποψήφιους βουλευτές, την προηγούμενη προεκλογική περίοδο, στους προεκλογικούς μήνες, με ζήλο και υπευθυνότητα, βάζοντας στόχους και θυσιάζοντας προσωπικό και επαγγελματικό χρόνο και τις οικογενειακές μας στιγμές, καταφέραμε να έχουμε τη μεγάλη νίκη της 25ης Ιουλίου, τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Η συμβολή όλων μας, όλων σας, ήταν σημαντική και καθοριστική για την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας με Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρό μας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Ιδιαίτερα ικανοποιημένοι στον νομό μας για το μεγάλο ποσοστό που φέραμε στην παράταξή μας. Όλοι μαζί, μαζί με τους βουλευτές μας, μαζί με τους υποψήφιους. Αλλά και σε αυτή τη θητεία βλέπουμε ότι η κυβέρνηση αναπτύσσει περαιτέρω και την οικονομία με την αύξηση των μισθών, όλοι το είδαμε το Γενάρη, και ενισχύει ακόμα περισσότερο και τη δημόσια υγεία και την παιδεία, περιμένουμε να δούμε το επόμενο διάστημα. Ο αγώνας μας λοιπόν δεν σταματάει εδώ. Μας περιμένει και αυτή την τετραετία πολλή δουλειά. Δεν εφησυχάζουμε για να αποδείξουμε και πάλι ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν συνειδητά η καλύτερη επιλογή των Ελλήνων για μια σταθερή και δημιουργική διακυβέρνηση που θα μπορεί να εγγυηθεί την πρόοδο για ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα μας. Το οφείλουμε στην ιστορία της παράταξής μας, στους παλιούς και νέους αγωνιστές που βλέπω και εδώ πολλά παλιά στελέχη και φυσικά στην κοινωνία μας, εμπνευσμένη από την άξια ηγεσία του Προέδρου Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχουμε τα όπλα για να πείσουμε τους συμπολίτες μας να συνεχίζουν να στηρίζουν την παράταξή μας. Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά με υγεία και καλούς αγώνες.
Ακούμε, δεν ξέρω, ακούμε καλά. Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχήν να πω χρόνια πολλά και χρόνια σεβασμιότητα, κύριε Περιφερειάρχε, συνάδελφοι, στελέχοι, κύριε Έπαρχε, κύριε Ανακλωτή Δήμαρχε, στελέχοι, φίλες και φίλοι, συμμαχητές, συμμαχήτριες. Το βρίσκουμε μέσα σε κόσμο, νομίζω ότι είναι στην οικογένειά μου αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, εντάξει, είναι σαν να είμαι υπέροχα, θα σα κοιτάω στα μάτια και βλέπω μόνο φίλους, συναγωνιστές, συναγωνίστες, ανθρώπους που έχουμε αγωνιστεί πολύ μαζί τα τελευταία χρόνια. Και όταν λέω τα τελευταία χρόνια, δεν εννοώ τα τελευταία τέσσερα χρόνια που πηγαίνουν οι βουλευτές. Μιλάω από το 12 τουλάχιστον, από το 11 που έχω ξεκινήσει να πολιτεύουμε στο Δωδεκάνησο και το πυρόδευμα στο Λεβανισιά. Βλέπω ανθρώπους που έχω μαζί τους κάνει άπειρες συζητήσεις, ώρες ολόκληρες. Συζητήσεις περί συζητήσεων και όλα αυτά γιατί για το υλικό, για τα νησιά μας. Συζητήσεις για τα νησιά μας, συζητήσεις για άλλα θέματα, συζητήσεις για πώς θα λύσουμε τα θέματα που πάμε, τα προβλήματα, συζητήσεις για το τι μπορούμε να κάνουμε για την εικόνα να είναι καλύτερη, να την αναβαθμίσουμε, να την μεγαλώσουμε, να την αναπτύξουμε. Προβληματισμούς που βάζατε όλοι, ο καθένας από το δικό του μετακινήσει. Είστε όλοι, πραγματικά βλέπω τώρα, είστε εδώ από όλες τις επαγγελματικές συνάξεις, από φορείς και όλοι με όλους εσάς. Βλέπω εκεί τον πρόεδρο των επαγγελματιών, βλέπω εδώ τον πρόεδρο του ταξί. Έχουμε συζητήσει πράγματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητα του κοπολίτη. Κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει και μας αφορά και είμαστε χαρούμενοι, θα έλεγα, όλοι εμείς, γιατί έχουμε κάνει πραγματικά πάρα πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια. Τώρα να σας βάλω εσάς όλους που είστε όλοι εκπαιδευμένοι και είστε όλοι όριμοι και στελέχοι δυναμικά της παράταξής μας, να βάλω να σας πω, να σας θυμίσω τι, να σας θυμίσω ότι καταφέραμε. Αυτά τα οποία είχαμε πει προεκλογικά να τα κάνουμε πράξη, ότι καταφέραμε πραγματικά να αυξήσουμε τους μισθούς του δημόσιου υπαλλήλου μετά από 14 χρόνια παγωμένους, ότι καταφέραμε να αυξήσουμε τους μισθούς και τον κατώτερο βασικό μισθό 4 φορές και μάλιστα η επέμβαση θα είναι τον Απρίλιο του 24. Να πω ότι καταφέραμε να αυξήσουμε το ΑΕΠ και να μειώσουμε το δημόσιο χρέος. Να πω ότι καταφέραμε να αυξήσουμε σε επενδύσεις, εξαγωγές. Να πω ότι καταφέραμε να μειώσουμε για πρώτη φορά τόσο πολύ την ανεργία και να είναι μονοψήφια αυτή τη στιγμή. Να πω ότι πετύχαμε την ιδιωτική βαθμίδα και αυτό σημαίνει ότι πλέον μπορεί η χώρα μας να δανείζεται φθηνότερα και διανοίγονται τα φτερά μας σε επενδύσεις περισσότερα. Να πω ότι ο Πρωθυπουργός προλαβαίνει τα καλέσματα στην Ολλονδίνο όταν πρόσφατα να κάνει παρουσίαση σε επενδυτές για επενδύσεις που θα κάνουν στην Ελλάδα και τώρα ετοιμάζεται να πάει στη Νέα Υόρκη. Να πω το Economist, να σας θυμίσω το Economist, δεύτερη φορά μας έβγαλε την πρώτη χώρα παγκοσμίως, σαν οικονομία. Τι άλλο μπορώ να σας πω, το οποίο το ξέρετε όλοι εσείς, αλλά είναι καλό αυτά όλα να μην τα ξεχνάμε και να τα θυμίσουμε στους πολίτες μας καθημερινά, γιατί καθημερινά αγωνιζόμαστε. Και αγωνιζόμαστε καθημερινά πραγματικά για τους νησιώτες μας, για τους Έλληνες πάνω απ' όλα, σαν κυβέρνηση, αλλά εγώ προσωπικά από το μετερίσι που ανέδωσε ο Πρωθυπουργός μετά τις ελληνικές εκλογές. Από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Μεσογειακής Πολιτικής Επιθέσεις του Υπουργού, που εσείς με τιμήσετε και με βγάλετε πρώτο πολιτή στο Δωδεκάνησο, αγωνίζουμε για τους νησιώτες μας, αγωνίζουμε πραγματικά για να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους, την ασφάλειά τους, για την κοινωνική συνοχή που χρειαζόμαστε στα νησιά. Ένας αγώνας ο οποίος είναι σκληρός, καθημερινός, αδιαπραγμάτευτος και δύσκολος. Αλλά η δύναμή μου είστε όλοι εσείς. Όλοι εσείς, όχι γιατί με ψηφίσατε, όλοι εσείς μιλάω μαζί σας, μιλάτε μαζί μου με την κοινωνία. Συζητάμε, βλέπουμε τα ζητήματα, βλέπουμε τα θέματα, βλέπουμε τα προβλήματα και ακούω από όλους εσάς τις λύσεις. Είχα δώσει προχθές μια συνέντευξη στον Πολυμαντή της Κυριακής, η οποία ήταν ανθρώπινη και μάλιστα είπα ότι δεν υπάρχει πιο ωραία στιγμή για μένα από το να είμαι σε ένα μικρό νησί και να αποκλειστώ στο νησί, δηλαδή να είναι τέτοιες κακές συνθήκες. Δεν μπορώ να γυρίσω πίσω, να έχω μια τεχνολογία ορθωμένο παραπάνω στην Πάτμο, στη Λέρωσα, στην Παλιά, αντί για δύο μέρες που πάω, τρεις ή τέσσερις, γιατί αυτό μου δίνεται ευκαιρία. Να μείνουμε στους ανθρώπους του νησιού, στο καφενείο, γιατί ξέρετε, όπως βρισκόμαστε εδώ καλώς, όπως βρισκόμαστε εδώ σε καφενείο και τα λέμε, συζητάμε, έτσι εκεί σε ένα μικρό καφενείο, σε ένα παλιά π.χ. στο καφενείο, κάτω στο λιμάνι, το λέγαμε παλιά το καφενείο της Βουλής, βλέπεις όλο τον κόσμο και κάθεσαι μαζί του και συζητάς με τον ξενοδόχο, τον ψαρά, τον καμποδέτη, τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον αυτό που έχει το καφενείο, τον συνταξιούχο και συζητάς μαζί του για όλα τα θέματα και ακούς. Πραγματικά ακούς πολλές φορές προτάσεις και λύσεις, οι οποίες δεν μπορούν να βγουν μέσα σε εκείνο το σκληρό τετραγωνισμένο γραφείο και ηλί, θα έλεγα εισαγωγικά, στο Υπουργείο, το οποίο ίσως είσαι μπλοκαρισμένος από πάρα πολλά θέματα διαδικασίας και ίσως πολλές φορές και όχι ουσίας. Θέλω να πω λοιπόν ότι έχω την χαρά και την τιμή πραγματικά να παλεύω και να σχεδιάζω και έχω την ιδιαίτερη χαρά και τιμή
Και το λέω πολλές φορές και το λέω και το εννοώ γιατί είναι και εδώ μαζί μας ο Γιώργος Χατζημάρχος του Περιφερειάρχης του Αιγαίου. Το λέω γιατί σχεδιάζουμε και θα σχεδιάσουμε μαζί τα πάντα για τα νησιά μας. Τέλος του μήνα έχω μία σύσκεψη στην περιφέρεια του Αιγαίου που θα κατεβάσω όλο το επιτελείο του Υπουργείου στην περιφέρεια να κάτσουμε τους συνεργάτες της περιφέρειας να δούμε όλα τα θέματα και τα ζητήματα που υπάρχουν στα νησιά μας. Πρώτα απ' όλα βέβαια της Ιωδικανήσου και μετά και της περιφέρειας όλης του Αιγαίου για να δούμε πώς θα οργανώσουμε καλύτερα και αποτελεσματικότερα όλο τον προγραμματισμό έτσι ώστε να πετύχουμε το 100% αυτών το οποίο έχουν ανάγκη τα νησιά μας και νησιώτες μας. Αυτό έχει την αξία του και τη σημασία του γιατί νομίζω ότι δεν γίνεται πολλές φορές και δεν είναι εύκολο να γίνει γιατί όλοι έχουμε το εγώ μας πολλές φορές πάνω από το εμείς, το όλοι εμείς με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί πολλές φορές να φέρει κακά αποτελέσματα. Όχι. Εδώ βάζουμε το εσείς, το εμείς, την κοινωνία μας, τους νησιώτες μας πάνω απ' όλα, γιατί για αυτούς είμαστε αυτό το πόστο και για αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να δουλέψουμε και να βάλουμε αποτέλεσμα. Δεν θέλω να σας κουράσω αναλύοντάς σας πάρα πολλά πράγματα. Απλά θέλω να ξέρετε όλοι σας ότι πραγματικά σαν άνθρωπος πάνω απ' όλα, σαν φίλος σας πάνω απ' όλα και σαν υπουργός μετά, βουλευτής πρώτα και υπουργός μετά, είναι δεδομένο και είναι γνώριμο για σας ότι η επικοινωνία με μένα συνεχίζει να υπάρχει όπως υπήρχε και πριν, η επικοινωνία με τους συνεργάτες μου, το Υπουργείο θέλω να το αισθανθείτε σαν ένα δικό σας Υπουργείο, σαν ένα δικό σας σπίτι, το οποίο θα συνεργαστούμε μαζί για να φέρουμε τα αποτελέσματα που θέλει ο καθένας από εσάς στον κλάδο του ή στο νησί. Σεβασμιότατε, στην ΚΟ γίνονται πάρα πολλά έργα. Και να ξέρετε ότι σε πάρα πολλά από αυτά έχετε βάλει και εσείς το λιθαράκι σας. Με την πίεσή σας, με τον δυναμισμό σας. Λέω γιατί τον φόβο που είχαμε στο ξεκίνημα για τον Άι Νικόλα ότι μας λέγανε ότι δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα. Γιατί δεν πρέπει να τα θυμίσω αυτά. Και τότε έβαλε, μας είπαν ότι πρέπει να κατεβεί η εκκλησία. Αυτή ήταν η αλήθεια. Και εκεί έβαλε την επιμονή και το πείσμα και ο Περιφερειάρχης λέει όχι. Και εσείς βέβαια δίπλα, όχι θα το ανασυλώσουμε και το πετύχαμε. Έγινε ο Άγιος Νικόλαος, έγινε και η Παρασκευή. Σήμερα είχαμε τη χαρά και τιμή να ολοκληρωθεί και να ξαμπεί σε λειτουργία ξανά το τέμινος, στο Πλατάνη, στη θρησκευτική χώρη, χώροι όπου οι κάτοικοι του νησιού μπορούν να επικοινωνούν με τον Θεό τους, οι όλοι οι Έλληνες πολίτες του νησιού. Και αυτό έχει την αξία και τη σημασία του, γιατί μέσα αυτή τη διαδικασία των έργων. Καταφέραμε με το σεβασμό του και είδαμε και το βαπτιστήριο του Αγίου Λάρη, το οποίο είναι το μεγαλύτερο στη Μεσόγειο, το οποίο ξεκίνησε από το πείσμα του σεβασμιότητα του να γίνει, να το φτιάξουμε, το οποίο αποτελεί για το νησί αποτελεί ένα σήμα κατά τεθέν, το οποίο ίσως το αγνοούμε οι περισσότεροι, δεν έχουμε ρίξει τη βαρύτητα που θα έπρεπε, αλλά από μια προσπάθεια να κάνουμε μια μελέτη των 50-60.000, βρεθήκαμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε ένα έργο τεράστιο που ξεπερνάει το 1,5-2 εκατομμύρια και ένα έργο το οποίο είναι έργο τη ΚΟ. Είναι ένα μνημείο, είναι ιστορία του νησιού και αυτή την ιστορία πρέπει να την θυμάμαι για να τη σεβόμαστε. Γιατί πρέπει να προχωράμε γνωρίζοντας την ιστορία μας, γιατί όποιος δεν ξέρει την ιστορία του δεν έχει παρόν και μέλλον. Όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε πάντα στο πίσω μέρος του κεφαλίου μας και να μην ξεχνάμε. Να μην ξεχνάμε γιατί τίποτα δεν είναι εύκολο και τίποτα δεν κερδίζεται εύκολα. Και κάθε μέρα δίνουμε αγώνες, κάθε μέρα παλεύουμε για το καλύτερο. Βήμα-βήμα προχωράμε και προχωράμε όλοι μαζί. Για να μην σας κουράσω λοιπόν να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά, γεμάτη μια χρονιά γεμάτη υγεία, αισιοδοξία, διάθεση για δουλειά, για συνεργασίες, προκοπή σε όλους στα σπίτια σας, ήρεμες άλλες στους ναυτικούς μας και στους νομινικούς μας, οι οποίοι κάνουν τον δικό τους αγώνα. Αγαπητέ Μιχάλη Παστική, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα γεύματα αγάπης που φέτος έκανες στους νομινικούς μας, γιατί έτσι δείχνεις πραγματικά. Θέλω να το πω και τελειώνω εδώ ένα κομμάτι. Κοιτάξτε, σήμερα πήγαμε και με τον Περιφερειάρχη και την Επαρχό και τα στελέχη. Πήγαμε και με τα μέσα μαζί και τον πρόεδρο του Δημοτικού Ταμείου, τον Παναγιώτη τον Βρύθη. Πήγαμε και είδαμε. Κάνε τη φωνούλα σου. Πήγαμε λοιπόν και είδαμε το σκάφος που έχουμε εδώ, ένα από τα πιο σύγχρονα σκάφη που έχουμε στην Ελλάδα, το 900, το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και τέλεια σκάφη, 2,5 ετών σκάφος, το έχουμε εδώ και ένα μήνα. Φυλάει τα σύνορα, πάνω απ' όλα προστατεύει τις ανθρώπινες ζωές και φυλάει τα σύνορα, αλλά έχει ανθρώπους μέσα, έχει 20 στελέχη μέσα, τα οποία δεν είναι ο σπίτι τους, είναι σπίτι τους, είναι το πλοίο. Όπως λέει και ο Θεός, Γιώργο, όπως μας είπαν, όπως λέει και ο Θεός, η πατρίδα μας είναι
το πλοίο που ζούμε, που είμαστε και υπηρετούμε την πατρίδα, την υπηρετούμε με το πλοίο αυτό και το σπίτι μας και την πατρίδα μας. Αυτά λοιπόν είναι εδώ ένα μήνα και θα ήθελα, όπως τους αγκαλιάσαμε τα γέμματα αγάπης, να βρούμε μια εξωστρέφη και να δείξουμε κι εμείς μια αγάπη σαν τους ανθρώπους. Γιατί δεν είναι στο σπίτι τους. Δεν διακρίνω τους άλλους λιμενικούς που είναι εδώ και γιατί και αυτοί κάνουν τρομερή δουλειά τα παιδιά. Αλλά θέλω να έχει στο μυαλό σου ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι μακριά από τα σπίτια τους. Κάναν γιορτές μακριά από τα σπίτια τους για να είναι εδώ. Για να μπαίνουν περιπολίες έξω και να φυλάνε τα σύνορα και να περιορίσουν τις ροές που τις περιορίσαν κατά 99%. Το είδα. Βάσαμε και δικές δυνάμεις κάποιοι για να καθαρίσουμε, για να κλειδώσουμε όπως λένε, να θωρακίσουμε όπως λένε οι λιμενικοί το νησί και τα καταφέραμε. Θέλω λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους να τους βλέπετε λίγο κάπως έλεγα σε εισαγωγικά με την καλή έννοια διαφορετικά και ανθρώπινα. Γιατί αυτοί είναι για εσάς εδώ, αθόρυβοι. Ο βρίθες δεσμεύτηκε και θα τους κάνει ένα τραπέζι. Όχι, να είστε σίγουροι για ένα τραπέζι, για να είστε σίγουροι. Αυτά από μένα. Καλή δύναμη σε όλους. Δύναμη, πρόεδρε, χαρακτήρα για τη διάθεση, τη θέληση, εσάς και το δικό συμβούλιο τη οπτική μας. Γιατί πραγματικά κάνετε ένα τεράστιο αγώνα καθημερινά για την παράταξή μας. Να μεταφέρετε το μήνυμα παντού στον κόσμο τη νίκη, το μήνυμα του αγώνα. Το μήνυμα ότι δεν παραδίδουμε τίποτα, αγωνιζόμαστε και θέλουμε να κάνουμε καλύτερο το αύριο για του Έλληνε πολίτε. Καλή χρονιά και καλή χρονιά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σημειώνεται κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του πρώτου και δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκηση. Αγαπητή Ελευθερία, αγαπητέ Αντώνη, κυρίες και κύριοι, είναι δική μου χαρά πολύ μεγάλη που μπορώ και είμαι μαζί σας σήμερα στην εκπομπή της Πίτας της Νέας Δημοκρατίας. Η χώρα μας πέρασε τα τελευταία χρόνια, να πούμε 10-15 χρόνια, πέρασε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Ήρθαν καταιγίδες πάρα πολύ μεγάλες και μέσα σε όλο αυτό το εξαιρετικά φιλόξενο περιβάλλον, εξαιρετικά επικίνδυνο και δύσκολο, τι περίμενε κάποιος με αυτά που μέχρι τότε ήξερε για τα νησιά. Περίμενε ότι, και νομίζω ότι η πλειοψηφία και των Ελλήνων αλλά και των νησιωτών αυτό είχε στο μυαλό της. Τόποι που ήταν και κατά δική τους δήλωση ξεχασμένοι, υποστελεχωμένοι, εγκαταλειμμένοι, νησιά άγονης γραμμής και όλα αυτά. Περίμενα ότι μέσα σε μια πάρα πολύ άσχημη κατάσταση, πολύ δύσκολη συγκυρία, ιστορικά δύσκολη συγκυρία, θα κατέρεαν πρώτοι ως τόποι στην Ελλάδα. Τι έγινε, ποιο είναι το αποτέλεσμα, πού είναι σήμερα αυτά τα νησιά. Η καταιγίδα δεν έχει περάσει τελείως. Το μάτι της έχει λίγο απομακρυνθεί. Δεν έχει περάσει τελείως. Εγώ ρωτάω πού είναι σήμερα αυτά τα νησιά. Τα ξεχασμένα, τα εγκατελειμμένα, υποχρηματοδοτημένα. Πού είναι. Θα σας πω εγώ πού είναι. Στην κορυφή της Ευρώπης. Σε ποια θέματα. Σε όλα. Σε όλα τα θέματα. Είναι στην κορυφή της Ευρώπης. Ήταν τελείως συγκυριακό και τελείως συμπτωματικό το ότι αυτά τα νησιά είναι ο μόνος τόπος στην Ελλάδα με αύξηση πληθυσμού. Είναι ο μόνος τόπος στην Ελλάδα με αύξηση πληθυσμού. Τυχαίο. Αυτά τα νησιά είναι η πρώτη περιοχή στην Ευρώπη σε μείωση, σε ρυθμό μείωσης ανεργίας. Τελείως συμπτωματικό. Όπως εντελώς συμπτωματικό είναι ότι αυτά τα νησιά είναι η πρώτη περιοχή στην Ευρώπη σε απορρόφηση ευρωπαϊκών υπόλοιπων. Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε προχθές και του 2023. Ο πίνακας λέει στον Υπουργείο 100%. Που θα κλείσει 113. Δεν πήρε το άλλο 13. Δώρο στον Κώστα του Καϊσέλη. 100%. Έτσι, 100%. Και βεβαίως είναι εντελώς συμπτωματικό και παντελώς άσχετο με την πολιτική που ασκείται το ότι αυτά τα νησιά για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδας έχει η Ελλάδα περιφέρεια περιοχή, θα πω εγώ. Γιατί θα μου πείτε, άμα πεις περιφέρεια, περιφέρεια είναι, αλλά δεν έχει σημασία. Θα πεις πάει να το καπελώσει. Θα το κουβεντιάσουμε γι' αυτό. Είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα έχει περιφέρεια στην κορυφή του πιο ελπιδοφόρου πίνακα που βγάζει η Eurostat. Ποιος είναι αυτός, ο πίνακας που δείχνει το ρυθμό ανάπτυξης. Η περιφέρεια του Αιγαίου είναι πρώτη σε ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρώπη.
όταν η Τρόικα, η κακή της ιστορίας, έβαλαν στόχο το 3,5%. Όταν σήμερα με όλα αυτά τα οποία γίνονται στην παγκόσμια οικονομία πανηγυρίζει οποιαδήποτε χώρα ξεπεράσει το 2%, πιάσει το 2-2,5%, τον όριο Αιγαίο πόσο είχε, δεν ξέρω. Ο Μουζουράκης ξέρει να το λέω. 10, γιατί είναι φαρμακοποιός. Τρυψίλους. 16,7. Το ρώτη ο Γιώργος έχει 16,7. Όλα αυτά ήταν συγκυριακά. Και βέβαια εσείς δεν κάνατε τίποτα άλλο. Τίποτα δεν κάνατε. Εσείς που κυβερνάτε, σε όποιο επίπεδο δεν έχετε κάνει τίποτα. Ο λαός τα κάνει. Ο λαός τα κάνει. Αλήθεια. Αλήθεια. Εγώ είμαι ο πρώτος που συμφωνεί. Και όποτε μιλάω, λέω, αυτές είναι νίκες της κοινωνίας, δεν είναι νίκες ούτε ενός άνδρους, ούτε ενός οργανισμού. Προφανώς είναι νίκες ενός λαού. Αλλά ενός λαού που είναι πάνω σε ένα σχέδιο. Δεν είναι ασχέδι. Δεν είναι κοπάδι που τρέχει από εδώ και από εκεί ο καθένας. Έχει ένα σχέδιο που κινείται ο τόπος. Λοιπόν, και αυτό το σχέδιο κάποιοι το υπηρετούν. Εγώ υποστηρίζω θερμά τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί... Και δεν είμαι από του αυτοδιοικητικού που λέω εγώ είμαι ανεξάρτητο. Είμαι αυτοδιοίκηση, είμαι ανεξάρτητο. Εγώ μιλάω μόνο με τον Μητροπολίτη και τον Θεό. Ψέματα σα λένε. Εγώ δεν λέω ψέματα, σεβασμιότατε. Εγώ είμαι υποστηριχτή του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί είναι καθαρό καλό. Γιατί όποτε του χτύπησα την πόρτα, πήρα τηλέφωνο, τι πιο πολλέ φορέ εκείνο έχει πάρει για ένα θέμα των νησιών, είχα καθαρή πλάτη. Λέω πιο πολλές φορές εκείνος έχει πάρει, γιατί αυτό είναι αλήθεια. Και μάλιστα για κατάλληλες ώρες, συνήθως παίρνει 7 η ώρα το πρωί. Είμαστε 7 η ώρα. Πού και πού. Πού και πού και πάμε 7 η ώρα. Λοιπόν, τι έγινε μετά, δεν είσαι, τι έγινε αφαλάτως, τι έγινε. Μια μέρα λέει 7 και 10, τι έγινε. Το σκουπιδιάρικο στη θερασιά του. Ο σκουπιδιάρικο στη θερασιά. Τέλος πάντων, πήγε και το σκουπιδιάρικο. Λοιπόν, όχι, δεν έγινε τίποτα από αυτά τυχαία. Τίποτα από αυτά δεν έγινε τυχαία. Σήμερα λοιπόν, αυτά τα νησιά στάθηκαν όρθια, μια χαρά. Μέσα στην καταιγίδα, μέσα στην πόλη. Κοιτάνε μπροστά. Τι βλέπουνε μπροστά. Τι βλέπουνε μπροστά. Έχουνε κλείσει μια χρονιά ακόμα καλή στην οικονομία τους. Ποιες είναι οι προβλέψεις για το 2024, μάλλον καλές. Πολύ καλές. Πολύ καλές. Πολύ καλές είναι οι προβλέψεις για την οικονομία μας το 2024. Τι σημαίνει αυτό, τι είναι η οικονομία μας. Η οικονομία μας, η πορεία της οικονομίας είναι θέσεις εργασίας, είναι αισιοδοξία, είναι εισόδημα, είναι αύξηση πληθυσμού, είναι δείχτης ευημερίας η αύξηση του πληθυσμού. Γιατί δεν έχουμε... Δεν είμαστε σε χώρες όπου κάθε οικογένεια κάνει 11 και 14 παιδιά. Σε κάποιες χώρες, λοιπόν, η αύξηση του πληθυσμού έρχεται από τον μη έλεγχο των γεννήσεων. Εδώ δεν υπάρχει αυτό. Εδώ είναι δείχτης ευημερίας. Είναι ένας δείχτης ευημερίας ο οποίος κινδυνεύει ταυτόχρονα. Την ώρα που επιτυγχάνεται, κινδυνεύει κιόλας. Από τι? Από τις διεθνείς συγκυρίες. Okay. Δεν το ελέγχουμε αυτό. Είναι εξωγενείς παράγοντες. Τι ελέγχουμε εμείς? Δεν το ελέγχουμε, αλλά σε τι μπορούμε να παρέμβουμε εμείς? Σε όλη αυτή τη μιζέρια και την κακομοιριά που λέει, βλέπει την καμένη λάμπα και λέει καμένη λάμπα. Άρε 41% ρε, του δώσατε ρε καμένη λάμπα. Αλήθεια. Αλήθεια αυτή είναι η πολιτική σας? Όταν κυβερνούσατε εσείς δεν κεγόντουσαν οι λάμπες? Σοβαρά τώρα, ή δεν έφευγε ο νοσηλευτής, ε? Ποιος κατήργησε τις μειωμένες τελεστές ΦΠΑ στα νησιά? Α, και ποιος έφερε hotspot στα νησιά, ο Χατζημάρκος. Αλήθεια. Ποιοι κάνανε πρώτη συσκέψεις για να βρουν το χώρο? Πού είναι αυτοί οι λαϊκοί ήρωες που δίνανε και τα ακίνητά τους? Προσφορά. Οι ήρωες των προοδευτικών δυνάμεων. Πού είναι σήμερα?
Με ύβρις, με ψέματα, με τι θα κυβερνήσεις έναν τόπο. Για πείτε μου, με τι θα κυβερνήσεις έναν τόπο. Είχε εκλογές φέτος. Εμένα με ενδιαφέρει. Έγιναν πριν δύο μήνες οι δικές μου εκλογές. Είχα την υποστήριξη του αριστερού Αβρίθη. Πήρα 66% τελείωσε στην περιφέρεια. Με ενδιαφέρει τώρα, αφού είμαι και ανεξάρτητος. Μηνά, δεν είμαι ανεξάρτητος. Μπράβο. Τι εκλογές έχει, ευρωεκλογές. Ας το κόσμο να βγάλει τα αποθυμένα. Και τι είναι τα αποθυμένα, για εξηγήστε μου τι είναι τα αποθυμένα. Να μου πει κάποιο. Πώς δουλεύουν οι ευρωφωνηριακοί σταθμοί, με τι λεφτά. Με τι λεφτά είναι ανοιχτή η ευρωφωνηριακή σταθμή. Οι δομές υγείας, με τι λεφτά είναι ανοιχτές. Οι προνοιακές δομές, με τι λεφτά λειτουργούν. Το νεράκι πώς τρέχει στις βρύσες. Τώρα και τα λύματα, γιατί χθες μου ζητήσανε 1 εκατομμύριο αύξηση στο έργο της Αντιμάχιας. Το υπογράψω ή να πάω να κλείσω καμιά λάκκο. Να πάρω καλά φιλιά. Να πάρω καλά φιλιά. Λοιπόν, για μισό λεπτό, γιατί λέμε έργα, οκ, έργα. Τι έχουμε για το 24, λιμάνι στην Κέφαλο. Συγχαρητήρια, Παναγιώτη Αβρίθη. Μας έφερε στη μελέτη, όλα καλά. Τέλος του μήνα, όπως είπε και ο Υπουργός, θα καθίσουμε στο γραφείο, θα κλείσουμε το λογικό χάρτη πώς θα γίνει το έργο. Θα δημοπρατηθεί μέσα στο 24. Ελπίζω να έχουμε και το 24 έργο. Την ώρα που δημοπρατηθεί, δεν το ελέγχουμε το έργο. Έτσι, να ξέρουμε γιατί λέμε. Ανάπλαση, λοιπόν. 15 εκατομμύρια. Κυρία Έπαρχε, ακούστε, κάθε φορά θα το λέω. Υπάρχουν δύο τρόποι να βγάλεις ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Εντελώς ανταγωνιστικό, λες αυτά είναι τα λεφτά, φέρτε όλη την ιδέα σας, την πρότασή σας, θα αξιολογηθεί και θα πούνε μόνο οι καλύτεροι. Και αν δεν φτάσουν στα λεφτά, δεν φτάσανε. Θα πάει ο πίνακας μέχρι εκεί που φτάνει. Και υπάρχουν και οι ονοματισμένες χρηματοδοτήσεις. Η ΚΟΖΕ διεκδίκησε κάτι για την ανάπλαση. Τώρα μαλλιαρά θα μιλάμε από εδώ και πέρα. Είναι ονοματισμένα τα 15 για την ΚΟ. Από τον Παλιοροδίτη, τον Περιφερειάρχη. Είναι ονοματισμένα. Έχει το όνομά της πάνω. Και αυτό στοιχίζει γιατί έχει άλλα 49 νησιά. Και τα άλλα νησιά έχουν παράπονο. Όχι. Εκεί που πρέπει πάνε. Εκεί που πρέπει πάνε οι δράσεις, πρωτοβουλίες, χρήματα. Με δικαιοσύνη πάνε. Με δικαιοσύνη πάνε. Γιατί με καθαρό μυαλό κουμαντάρουμε αυτόν τον τόπο. Πού είναι οι διαδηλώσεις για το δάσκαλο που λείπει. Πού είναι, Υπουργέ μου, οι διαδηλώσεις για το δάσκαλο που λείπει. Γιατί το λέω. Γιατί πάντα υπάρχει κάτι που δεν έγινε. Θα υπάρχει πάντα στη ζωή κάτι που δεν έγινε. Για κάθε πράγμα που δεν έγινε, θα τους απαντάω με τα 10 που έγιναν. Για κάθε ένα που δεν έγινε, θα τους λέω 10 που έγινε. Τι έγινε με τους δασκάλους. Πάνω από 20% των προσλήψεων που έγιναν σε όλη την Ελλάδα, ήρθαν στο Νότιο Αιγαίο. Καλύφθηκαν όλα τα κερά του Νότιου Αιγαίου. Το δεκάνησο λέει συγκεκριμένα. Γιατί δεν έχει διεκδικητικότητα, δεν εκπροσωπείται ο τόπος. Ο τόπος δεν εκπροσωπείται, όχι. Και αυτό τυχαία είναι. Η καλύτερη αυτοπλοϊκή σύνδεση που είχαν ποτέ στην ιστορία τους τα νησιά, στην ιστορία τους, έγινε το 21, ξεκίνησε το 21. Και κορυφώθηκαν και οι χρηματοδοτήσεις τους. Καμία διεκδικητική. Και αυτό τυχαία έγινε. Και αυτό τυχαία έγινε. Το τσίπουρο δεν τα λύνει όλα. Η δουλειά τα λύνει όλα. Η δουλειά τα λύνει όλα. Το σχέδιο. Και το να έχεις 10 στομάχια να αλλάζεις. Να αλλάζεις κάθε μέρα στομάχι. Λείπει νοσηλευτής. Οι 210 γιατροί και νοσηλευτές που προσθέθηκαν στο σύστημα υγείας των νησιών, πληρωμένοι από την περιφέρεια, τυχαία είναι.
τυχαία έγιναν και αυτά. Και η εξαίρεση που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτή τυχαία έγιναν. Εντάξει. Με ποιο τσιμπουράδικο μιλάνε οι Βρυξέλλες, δεν κατάλαβα. Ε, για πείτε μου με ποιο τσιμπουράδικο μιλάνε οι Βρυξέλλες. Λοιπόν, σας είπα ότι έχει εκλογές φέτος. Είμαι αυτός που ξέρει καλύτερα από τον καθένα. Με συγχωρέσει ο Υπουργός, το λέω γιατί έναν πολύ τεχνικό λόγο. Είμαι υπόλογος διαχειριστής σε προσωπικό επίπεδο, είναι οι περιφερειάρχες, των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων που είναι περί ευρωπαϊκά λεφτά. Αφαιρέστε τα ευρωπαϊκά λεφτά από τη ζωή της Ελλάδας σήμερα και λάτε να ξαναδημιουργήσουμε. Πάμε λοιπόν το Μάιο στην Κάλπη να βγάλουμε το άρθρο μας. Ε, μας. Η Ευρώπη των αριθμών, η Ευρώπη των τραπεζών, η Ευρώπη των τοκογλύφων. Το κογλύφι με 1% του χρόνου. Να κάνω δουλειά. Με 1% του χρόνου. Τι τοκογλυφία είναι αυτή. Τι τρομερή τοκογλυφία είναι αυτή. Δεν τρέπονται λίγο. Σαν δεν τρέπονται λίγο. 1% του χρόνου. Τι τρομερή τοκογλυφία είναι αυτή. Θα πάμε το Μάιο. Τα πρόσωπα μου λένε. Τα πρόσωπα. Τι είναι τα πρόσωπα εδώ, για πείτε μου. Για πείτε μου τι είναι τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα ψηφίστηκαν. Αλήθεια. Όχι. Πρόσωπα και πολιτικές. Δίνα Σβήνου, Γιάννη Κρητικέ, Παμπίνα Βροζίδη. Μην το παίρνετε όλο πάνω σας. Υπέροχοι είστε. Πρόσωπα και πολιτικές. Μαζί. Δεν εξαπατήθηκε κανείς σε καμία εκλογική μάχη του 23. Ο κόσμος ψήφισε αυτούς που του έδωσαν τη βεβαιότητα, την εμπιστοσύνη, την αισιοδοξία ή και την απόδειξη, αν έχουν ξανακυβερνήσει, ότι η ζωή του έγινε καλύτερη και θα συνεχίζει να γίνεται καλύτερα. Και αυτά που είναι μόνο για το 24 σχεδιασμένα εδώ είναι 60 εκατομμύρια ευρώ, είναι ευρωπαϊκά. Είναι ευρωπαϊκά. Πάμε το Μάιο να βγάλουμε το άκτι μας και τα μάτια μας. Ικανοί είμαστε. Ικανοί είμαστε. Εντάξει, είμαστε ικανοί. Όμως, έχει χτιστεί πια. Έχει χτιστεί στο μυαλό, στη συνείδηση των ισιωτών. Έχει χτιστεί το τι πραγματικά μπορούμε να κάνουμε. Έχει περάσει ότι μας ταιριάζει καλύτερα. Δεν μας ταιριάζει καλύτερα, αλήθεια είναι. Το να κάνουμε αγώνα για την πρώτη θέση παρά για την κακομοιριά και την κλάψα. Μας ταιριάζει να είμαστε παραγωγικοί, μας ταιριάζει να αποδίδουμε και να φέρνουμε αποτελέσματα προς όφελος των νησιών, προς όφελος των κατοίκων τους, προς όφελος και της χώρας συνολικά. Μιας χώρας που είναι σε καλά χέρια. Μιας χώρας που είναι σε καλά χέρια. Σέβομαι την ταυτότητα, την ιδεολογία, την προσωπικότητα κάθε πολίτη. Έχω πολύ μεγάλο σεβασμό στο δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να έχει την ιδεολογία του, να έχει την κοσμοθεωρία που πιστεύει, τη θρησκεία του, όλη. Η πολιτική συζήτηση πρέπει να απαλλαγεί από το ψέμα, από την κακομοιριά, πάση θυσία, χτες. Έχουμε κάνει πολύ δρόμο σε αυτό, έχουμε και άλλο δρόμο να κάνουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση είμαστε αυτή τη στιγμή σε μία τροχιά η οποία είναι μόνο ανωδική και αυτοί οι οποίοι οφείλουμε πρώτοι να την προστατεύσουμε, είμαστε εμείς οι ίδιοι. Κυρία Πρόεδρε, καλή δύναμη, κάθε καλό σε εσάς για εκείνη την δική σας σήμερα, στους συνεργάτες σας, σε όλο τον κόσμο βέβαια. Να σας πω ότι εμείς από την πλευρά μας, μαζί με όλους όσους πρέπει, πρωτίστως τους ανθρώπους
που μας εκπροσωπούν στην κεντρική πολιτική σκηνή. Σήμερα είναι τρεις εδώ. Ο Γιάννης Παπάς, ο Αντώνης Γιαννικουρής, η Ελευθερία Φακλάκη. Εμείς έχουμε συγκροτήσει μια ομάδα που κινείται με συγκλονισμένα. Που κινείται συγκλονισμένα. Και όλα αυτά τα υπέροχα αποτελέσματα οφείλουμε να τα προστατήσουμε. Εγώ δεν υποσχέθηκα ποτέ κάποια. Ποτέ. Ένα πράγμα υποσχέθηκα και αυτό το επαναλαμβάνω. Δουλειά. Ακούραστα. Συνέχεια με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα. Γιατί κάτι πρέπει να έχει καταλάβει μετά την πτώχευση. Δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Δεν μπορεί να έχει γίνει αυτή η εθνική καταστροφή και να μην έχει καταλάβει ότι κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Εμείς έχουμε αλλάξει πάρα πολλά στη λειτουργία μας. Πάρα πολλά. Και είπα και το πρωί, ψάχνετε για μάγκες και καπάτσους. Αλλού. Αλλού. Να τελειώνουμε. Εγώ δεν θα ντρέπομαι για αυτό που εξέπεμψα ή για αυτό που άφησα πίσω μου όταν έρθει η ώρα με το καλό να φύγω. Δεν θα ντρέπομαι γι' αυτό. Γιατί αυτοί που μας άφησαν αυτή την πτώχευση δεν είναι δημοσιονομική. Σταματήσουμε να μιλάμε για λεφτά. Όχι γιατί τα λεφτά δεν είναι κρίσιμος παράγον, κρίσιμότατος είναι. Η πτώχευση ήταν η ηθική. Ήταν η κρίση αξιών. Αυτό ήταν. Ήταν παρακμή. Ο Μητσοτάκης στο Κυριακά την Κορίνα, το 93. Αφού και μου είστε σαν κρίσιμο. Πάμε στο καλό. Έχουμε ελπίδα, Γιάννη Παγόρα. Συμβασμιώνατε την κατανόησή σας για τον αμφίθετο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Είπατε το 93 ο Μητσοτάκης στο βήμα, σε κυριακάτικο βήμα, δήλωσε ότι η Ελλάδα έτσι που την πάνε σε 20 χρόνια θα πτωχεύσει. Πτωχεύσει σε 18. Τι είναι το. Ούτε ανακριβές είναι, ούτε κάτι το φανταστικό. Υπαρκτό και γραπτό. Κωνσταντίνο Μητσοτάκης. Η καλύτερη ευχή. Να γεμίσει το ταμείο. Όχι. Η καλύτερη ευχή να βρεθούμε ξανά του χρόνου εδώ να μην γίνει κανεί. Να φτιάξουμε καλά. Και ο τόπος, να έχει κρατήσει τη θέση του. Να την έχει κρατήσει. Μην νομίζεις ότι είναι εύκολο. Τι μπορώ να πω μετά από τον κύριο Χαστιμάρκο, δεν ξέρω και έχω να πω κάτι. Και ποιος εγώ έτσι, που δεν φημίζομαι για το ότι είμαι και μιλάω λίγο. Λοιπόν, πολύ σύντομα εγώ θα ξεκινήσω λέγοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη μεγάλη αγκαλιά που μου δώσατε ως νέο μέλος της Παράταξης Νέας Δημοκρατίας. Ειλικρινά θεωρώ ότι ήταν η πιο σημαντική πολιτική επιλογή που έκανα, ερχόμενη σε έναν χώρο με έναν τόσο ισχυρό πρωθυπουργό. Προς επίρρωση των όσων είπε ο κ. Χατζημάκη, συμφωνώ απόλυτα. Η Ελλάδα και εμείς οι Έλληνες είμαστε περήφανοι για τις πολιτικές που ασκεί ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός. Ένας πρωθυπουργός ο οποίος έχει ξεφύγει πλέον από την εμβέλεια την ελληνική, την ευρωπαϊκή, πραγματικά ένας διεθνής ηγέτης. Και προσωπικά θεωρώ ότι όσον αφορά τη δική μου επιλογή, ορθώς έπραξε και ήρθε σε αυτή την πολύ ισχυρή οικογένεια της Δημοκρατίας. Έχουμε πάρα πολλούς αγώνες να δώσουμε, συντεταγμένα, ενωμένα. Γιατί όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Χατζημάρκος, έχουμε ευρωεκλογές, μην το ξεχνάμε. Πρέπει και εκεί να δούμε με πολύ σοβαρότητα και να μην πάμε να βγάλουμε το άχτη μας, αλλά να πάμε να ψηφίσουμε το μέλλον μας, το μέλλον της Ελλάδας, το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν συνεχίζουμε. Συγχωρέστε μου που δεν προσφώνησα το πρωτόκολλο, αλλά θεωρώ ότι το είπαν οι προηγούμενοι. Εγώ για συντομία χρόνου μπήκα αμέσως στους χαιρετισμούς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά. Καλημέρα. Κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι αυτά στην τοποθέτησή του, είπε ο Πρεμιέρχης, τα υπογράφησε με τον καλύτερο τρόπο ο λαός των Δεκανήσων, τόσο στις εθνικές εκλογές, τόσο του Μαΐου και του Ιουνίου, αλλά κυρίως στις εκλογές της περιφέρειας, που η παράταξη του κ. Χατζημάρκου πέτυχε αυτό το συντριπτικό ποσοστό, το οποίο το είχαμε κάνει και στοίχημα, νομίζω ότι το κέρδισε με το 68%. Και νομίζω ότι αυτός ο υπέροχος κόσμος της ΚΟ ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες που συνετέλεσαν στο να επιτευχθεί αυτή η πολύ μεγάλη νίκη.
Και ο Περιφερειάρχης βέβαια έχει ανταμείψει και ανταποδεί δυστικό με την αξιοποίηση όλων των εκλεγμένων μελών της παράταξής τους. Και εμείς βέβαια προσδοκούμε σε ακόμη περισσότερο ουσιαστικό έργο, όπως αυτό που εγκαινιάσαμε το μεσημέρι, όλα αυτά τα έργα του πολιτισμού και όλες αυτές οι πληγές που έχει αφήσει το παρελθόν. Καινούριες προκλήσεις, νέα στοιχήματα, όλα είναι μπροστά μας. Και νομίζω ότι και αυτή τη φορά θα τα καταφέρουμε. Νομίζω ότι επειδή και το 24 είναι μια εκλογική χρονιά, πρέπει να στείλουμε το μήνυμα, όπως κάναμε και το 23, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα κερδίσει επειδή δεν υπάρχει αντίπαλος, αλλά γιατί είναι η καταλληλότερη επιλογή που μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της πατρίδας μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό που αποουσιάζουν ο κύριος Κόνσολας λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπορεί να βρίσκεται εδώ μαζί μας. Μας εύχεται καλή χρονιά, με υγεία. Το ίδιο ο κύριος Υψηλάντης, παρά την επιθυμία του να βρίσκεται κοντά μας, ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν το επιτρέπουν. Εύχεται υγεία προσωπική και οικογενειακή και πολλές επιτυχίες για το νέο έτος του 2024. Η κυρία Μίκα Ιατρίδη, επίσης, δεν μπορεί να βρίσκεται εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Το 2023 ήταν ένα νικηφόρο έτος για την παράταξή μας, τη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό μας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Όλες και όλοι μαζί δώσαμε μια μεγάλη μάχη και πείσαμε τον ελληνικό λαό να συνεχίσουμε στον δρόμο της προόδου με συνέπεια, σχέδιο και σεβασμό, όπως κάναμε άλλωστε την προηγούμενη τετραετία και μάλιστα υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Για το 2024 αλλά και για το υπόλοιπο της θητείας μας συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τις συνθήκες της ζωής μας για το καλό της ΚΟ και των Δωδεκανήσων. Με αγαστή συνεργασία και ακόμη περισσότερη όρεξη για δουλειά μου. Στέλνω τους πιο θερμούς χαιρετισμούς μου σε όλους τους παρευρισκόμενους και σας εύχομαι από καρδιάς μια καλή και δημιουργική νέα χρονιά με υγεία, αγάπη, ευτυχία και εκπλήρωση των στόχων που έχετε θέσει. Επίσης, να σας διαβάσω το χαιρετισμό του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του γραμματέα οργανωτικού του κυρίου Στυλιανού Κονταδάκη. Αγαπητοί Πρόεδρε, αγαπητά μέλη και στελέχη της παράταξής μας, το 2023 ήταν μια δύσκολη και απαιτητική χρονιά που κληθήκαμε να αναδείξουμε τη Νέα Δημοκρατία και πάλι κυρίαρχη πολιτική δύναμη του τόπου μας. Και τα καταφέραμε με αποτελεσματικότητα και επιτυχία. Θέλω λοιπόν από καρδιάς να σας συγχαρώ και να σας ευχαριστήσω για τους αγώνες και τη συμβολή σας στη μεγάλη νίκη που θα διασφαλίσει στην πατρίδα μας σταθερή θέση ανάμεσα στους εταίρους μας, οικονομική ανάπτυξη, πρόοδο και εξυγχρονισμό σε όλους τους τομείς. Το 2024 είναι μια χρονιά με έντονο συμβολισμό, τόσο για την παράταξή μας, αφού συμπληρώνει μισό αιώνα ζωής, όσο και για την Ελλάδα, αφού συμπληρώνονται 50 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Στόχος μας, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρός μας, Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι μέσα σε μια δημοκρατία πιο ισχυρή από ποτέ η συλλογική ευημερία να γίνεται ατομική προκοπή. Και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε όλες και όλοι μαζί ενωμένοι, με αέναη προσπάθεια, συστηματική δουλειά, ήθος και συνέπεια, ώστε κάθε μέρα να είναι καλύτερα από την προηγούμενη. Καλή χρονιά, υγεία και ευτυχία σε εσάς και τις οικογένειές σας, Στυλιανός Κονταδάκης. Και το χαιρετισμό της Προέδρου της κυρίας Καραλαμποπούλου της ΔΕΕΠ, αγαπητή Πρόεδρε της ΔΥΜΤΟΠΟ και συναγωνίστρια Μαρία Ψήρη, εκλεκτός και εκλειμένη, φίλες και φίλοι της Μεγάλης Παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, στην όμορφη ΠΟ, σοβαροί προσωπικοί λόγοι δεν μου επέτρεψαν να βρίσκομαι κοντά σας σήμερα παρά την επιθυμία μου. Χαιρετίζω τη σημερινή σας εκδήλωση, η οποία είμαι βέβαιη ότι θα είναι επιτυχημένη. Η χρονιά που πέρασε έδωσε την ευκαιρία στην Πρόεδρο και τα μέλη της ΔΥΜΤΟΠΟ και φυσικά σε όλα τα στελέχη και τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας στο νησί να καταγράψουν υψηλά ποσοστά υπέρ της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογικές διαδικασίες που διεξήχθησαν και γι' αυτό σας συγχαίρω για μια ακόμα φορά. Ο αγώνας μας συνεχίζεται και ήδη το βλέμμα όλο μας είναι στραμμένο στις ευρωεκλογές που θα πραγματοποιηθούν σε λίγους μήνες. Σας καλώ να δουλέψουμε με την ίδια θέρμη, με το ίδιο πνεύμα ενότητας και συνεργασίες, ώστε να πετύχουμε όλοι μαζί ακόμα μια νίκη της παράταξής μας. Ο Πρωθυπουργός μας, Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με όλη την κυβέρνηση καθημερινά δίνουν αγώνα, ώστε η χώρα μας να ανέβει ακόμα ψηλότερα. Μάλιστα, έχει ήδη ξεκινήσει να υλοποιείται μεγάλο μέρος του πολύτιμου μεταρρυθμιστικού έργου της κυβέρνησης. Χρέος δικό μας είναι να συνεχίσουμε να μεταδίδουμε το κυβερνητικό έργο, ταυτόχρονα όμως να νοιαζόμαστε για ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.
Είμαι σίγουρη ότι σύσσωμη η Δήμτοπο θα ανταποκριθεί και πάλι με επιτυχία σε όλες τις προκλήσεις, όπως έχει καταφέρει μέχρι τώρα. Εύχομαι ολόψυχα το 2024 να φέρει υγεία, χαρά και ευτυχία σε όλες και όλους, με αγωνιστικούς χαιρετισμούς, η πρόεδρος της ΔΕΠ, Έφη Χαραλαμποπούλη. Πριν τελειώσω, θα ήθελα να, αν θέλει εκπρόσωπος ο αντιδήμαρχος να μας πει μια αρχή. Εκπροσωπώντας του δήμαρχου που πουσιάζει. Καλησπέρα και από μένα. Να μην κουράσω, εκ μέρους του Δημάρχου, όπως γνωρίζετε, είναι εκτός Ελλάδος, είναι συνεντρέχτη, αλλά και του συναδέλφου μου. Πρέπει να πω ότι τουλάχιστον τα προηγούμενα 4-5 χρόνια που εμείς τουλάχιστον είχαμε την τιμή να διοικούμε το Δήμο της ΚΟ, συνεργαστήκαμε με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και με τους βουλευτές μας, μια που ήσασταν εκλεγμένοι εσείς. Πρέπει να πω ότι σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και οι συνάδελφοί μου, όσες φορές χρειαστήκαμε και χτυπήσαμε πόρτες, ήταν όλες ανοιχτές, είτε περιφερειάρχη, είτε υπουργών, είτε οποιοδήποτε άλλου ανθρώπου στην Αθήνα ή στη Ρόδο. Αυτό μας έλυσε πολλά προβλήματα, όμως συνεχίζουμε, νομίζω, να συνεργαζόμαστε, συνεχίζουμε να διεκδικούμε, γιατί δεν τα έχουμε λύσει όλα. Θα συνεχίσουμε, λοιπόν, αυτή την καλή συνεργασία, γιατί νομίζω ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Ευχή όλο μας και νομίζω και αυτό που είπε και ο κύριος Περιφερειάρχης λίγο πριν κλείσει, είναι να είμαστε όλοι καλά, να ξαναβρεθούμε ξανά πάλι εδώ του χρόνου, να είμαστε γεροί, δυνατοί και να συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε και να διεκδικούμε μαζί για το καλό του τόπου μας. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ο Διευθυντή της Μαρίνας ΚΟ, τον κύριο Δρόσο Αντώνη, και το προσωπικό για τη φιλοξενία και την οργάνωση της αίθουσας, τον κύριο Ρβανιτάκη Αντρέα, την κυρία Γαλατρία Αλεξάνδρα, την κυρία Τρενταφυλοπούλου Μέρη, την έπαρχό μας την κυρία Σβηνού Κωνσταντίνα και τον κύριο Πουλιού Νίκο για το δώρο για το φλουρί που είναι το δώρο της πίτας, τον κύριο Ναυροζίδη που είναι και μέλος της τοπικής, για ένα δώρο που θα κληρώσουμε. Γιώργο, μπορείς να πεις, να ενημερώσεις. Καλησπέρα και από μένα, χρόνια πολλά σε όλους, καλή χρονιά. Ευχαριστούμε τον Περιφερειάρχη, τον Υπουργό μας που είναι όλοι δίπλα μας, τους βουλευτές μας, τους υποψήφιους βουλευτές μας, τους πολιτευτές μας. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας που μας τίμησε απόψε με την παρουσία του. Η πίτα μας είναι δωρεάν του κυρίου Μέρη, του Ζαχαροπλαστείου ΚΟΣ, τον κύριο Μέρη. Τον ευχαριστούμε πολύ. Τα λεφτά θα πάνε και στην περιφέρεια και στο Υπουργείο Ναυτιλίας.